Διότι εάν πράγματι να δεχθώ ότι υπάρχουν προσπάθειες να κατευθυνθεί τώρα το πολιτικό χρήμα σε αυτήν τη χρονική στιγμή, νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη χρονική στιγμή που τώρα που αποτελεί τρία κόμματα στηρίζουν μια κυβέρνηση και που ένας έχει κοιτάει τον νόμο, πάνω από τον νόμο του άλλου για το τι κάνει. Ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή και ευκαιρία να γίνουν όλα. Ο Πρωθυπουργός μας... Ο Κυριάκος μας, ο Σωτήρας μας, ο Πρωθυπουργός μας. 20 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της. Χωρίς κριτήρια, χωρίς διαφάνεια, χωρίς να δίνει λογαριασμό που πάνε τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Με μόνο στόχο τη χειραγώγηση της ενημέρωσης, χρηματοδότησαν ακόμα και ανύπαρκτα site, blog τηλεοπτικών παρουσιαστών και μεγαλοδημοσιογράφων. Σήμερα συνεχίζουν να αρνούνται να δώσουν στη δημοσιότητα τα ακριβή ποσά. Γιατί? Στην εποχή που οι ειδήσεις αγοράζονται, τι καταπίνεις τον Μωυσία Μάσιτο? Δηλαδή έρχεται το κόμμα το οποίο ως κυβέρνηση είχε μια αιμονή στην χειραγώγηση του τύπου, και αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει κανάλια, εφημερίδες, είχε μια αιμονή, ιδεολογική αιμονή. Και να στήσει τα δικά του, δεν είναι μόνο και να κλείσει τα παλιά. Και να στήσει κιόλας. Και να στήσει τα δικά του, έρχεται αυτό το κόμμα τώρα, γιατί σου λένε πολύ ωραία κωμωδία, έρχεται αυτό το κόμμα τώρα να πει ότι πώς πληρώνει τα μέσα ενημέρωση στην κυβέρνηση. Χέσε ψηλά και δεν έπρεπε. Sit high and watch. Σκρατώ κόμμα 3. Όλα στα κάτω. Πολύ ωραία. Όλα.